από τον Bloomberg. Η πλήρης διακοπή του φυσικού αερίου είναι το χειρότερο σενάριο για την Ευρώπη και παραμένει πιθανό. Η αντίξωση συνθήκες των επιτοκίων δεν πρόκειται να διαλυθούν σύντομα. Λέει επίσης ότι το μεγάλο πρόβλημα, ακούστε, συνδυάζουν και την κλιματική αλλαγή που οι ίδιοι κάνουν, δεν έχω στην ουσία αυτή, αφήστε τώρα, αυτό είναι άλλο θέμα. Ανομβρία, η ανομβρία σημαίνει λίγες καλλιέργειες, υψημένες τιμές λιπασμάτων σημαίνει μη καλλιέργεια, θα δημιουργήσει επιστημική κρίση. Τα λέει η Μπορκαστάν, λέει, δεν είναι Βελόπουλος αυτά. Η κατάσταση λοιπόν, λέει ο ίδιος στη ΣΥΠΑ, εδώ είναι, είναι καλύτερη από εκείνη της Ευρώπης. Ωστόσο και αυτό δεν πρόκειται να διαρκέσει για πάντα. Πιο κοντά από ποτέ είναι μια μεγάλη επιστημική κρίση με την έλλειψη λιπασμάτων να προκαλεί ανησυχία, λέει η Morgan Stanley. Αυτά που έλεγα το 20. Το 20, και αν βρει η Ρία το βίντεο, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ πολύ, παιδιά. Βρείτε το βίντεο του 20 μέσα στη Βουλή Μάρτιος, αν δεν κάνω λάθος, που τα έλεγα, Αποστόλη, δώστο. Για να το δείτε επιτέλους και να καταλάβετε τι ψηφίζετε και ποιο δεν ψηφίζετε επιτέλους. Οι υψηλές τιμές φυσικού αερίου έχουν μειώσει, λέει, την παραγωγή τους και έχουν εκτοξεύσει τιμές, με συνέπεια να μην μπορεί ο αγρότης να αγοράσει το λίπασμα για να καλλιεργήσει και έτσι να έχουμε πρόβλημα στην καλλιέργεια, στην τροφή. Η υψηλή τιμή των λιπασμάτων σημαίνει λιγότερα τρόφιμα, λέει η Morgan Stanley, σε μια εποχή που οι άνθρωποι τα χρειάζονται περισσότερα από ποτέ. Και αν βρούμε το βίντεο, πείτε μου. Γιατί είναι σημαντικό να το δείτε. Αυτό το λένε τώρα. Το λέει ο Μακρόν, το λέει ο Σόλτς, ο πρωθυπουργός του Βελγίου, ο πρόεδρος της ενέργειας Ελβετίας, δημιουργητής της ενέργειας. Τα λένε εταιρείες Goldman Sachs, Morgan Stanley. Το 20 τα είπα εγώ. Ότι πρέπει να προετοιμαστούμε για αυτά που έρχονται. Αλλά εσείς είπαμε. Τι να σας πω, κύριε Αλιβές, δεν λέτε. Οι δίθεν που ηρωνεύονται την παρουσία μας. Κύριε Αλιβές, ναι, εσείς, δουλεύω. Και δεν το μετανιώνω και θα δουλεύω για να μην εξαρτάμαι από κανέναν τους. Από κανέναν επιχειρηματία. Ας τολμήσουν οι αριστερές να πούν κάτι για τον κύριο Μαρινάκη. Μπορούν. Ας τολμήσουν οι υπόλοιποι πολιτικές εκεί της Βουλής να πούν τα ονόματα των παρόχων ενέργειας. Μπορούν. Εγώ τα λέω. Εμείς τα λέμε γιατί δεν εξαρτώμαστε από αυτούς. Έχω τη δουλειά μου, παράγω πλούτο, έχω εκατοντάδες εργαζόμενους και θα συνεχίσω να εργάζομαι και πρωθυπουργός ακόμα να είμαι, θα εργάζομαι. Είναι τιμή για μένα να εργάζομαι. Γιατί και στη Βουλή πηγαίνω κανονικά και μιλάω και στις επιχειρήσεις μου και στις εκπομπές μου και στη δουλειά μου είμαι εκεί. Δεν κάνω διακοπές ένα μήνα το καλοκαίρι, καταλάβατε, ούτε είμαι άεργο Ούγγανο που δεν έχω δουλέψει για μένα στη ζωή μου. Δουλεύω. Τον κόσμο δεν δουλεύω. Δουλεύω για να παράγω πλούτο. Πάμε στην Τουρκία τώρα. Η αλήθεια είναι ότι...